15 χρόνια πέρασαν από την κορυφαία στιγμή του ελληνικού ποδοσφαίρου, την κατάκτηση του Euro, με τις υπέροχες στιγμές που περάσαμε το καλοκαίρι του 2004, έναν ακόμα νοπές. Εντάξει, ήταν κάτι το ανεπανάληπτο, ήταν οι στιγμές που δεν θα ξανάρθουν. Ήταν πάρα πολύ ωραίες οι στιγμές. Ήταν συγκινητικές οι στιγμές. Εσείς πώς το είχατε πανηγυρίσει? Είχαμε τρελαθεί, είχαμε βγει στους δρόμους, πανηγυρίζαμε. Ίσως και πάλι ήταν ανεπανάληπτες στιγμές. Το συστατικό της επιτυχίας θεωρείτε ότι ήταν τέχνη, ικανότητα στην ομάδα περισσότερο? Εντάξει, ικανότητα ήταν τα παιδιά δεμένα, τους βγήκε των παιδιών, ήταν μια πάρα πολύ καλή εικόνα που παρουσιάσανε, είχαν και τύχη και έγινε αυτό που έγινε. Εκείνη τη νύχτα από τα πανηγύρια θυμάστε κάτι? Όλα τα θυμάμαι, όλα. Εσείς που είχατε πανηγυρίσει? Εγώ εδώ Καλαμάτα είχα πανηγυρίσει. Θυμάμαι ότι εκτός από τα πανηγύρια γεμίσανε λεφτά και οι γυναίκες, γιατί παίζανε την Ελλάδα λόγω στοιχήματος. Εμείς δεν το πιστεύαμε και καλά μέχρι σχεδόν τα τελευταία παιχνίδια. Μετά το πιστέψαμε. Πιστέψαμε και το πανηγυρίσαμε και το ευχαριστηθήκαμε. Και περιμένουμε τώρα να δούμε και άλλες τέτοιες μέρες, αλλά δύσκολα. Το μυστικό της επιτυχίας της τότε ομάδας θεωρείτε ότι ήταν τύχη, ικανότητα? Και ικανότητα και ομοηγένεια, το βασικότερο. Γιατί έχω εκτελέσει και παίχτες και προπονητής και θέλει ομοηγένεια. Εδώ τώρα είναι σκορποχώρη από ό,τι βλέπω. Και δεν υπάρχουν και οι χαφαντζίδες οι καλοί για να κάνεις τη διαφορά. Έτσι. Θα το περιμένουμε για καλύτερες μέρες στο μέλλον. Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη αυτή. Δεν πιστεύω μακάρι να ξαναγίνει, αλλά δεν πιστεύω να ξαναγίνει. Είχα πάει και στην Πορτογαλία εγώ σε εκείνο το παιχνίδι. Ήταν μια πολύ ευχάριστη παρένθεση για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μακάρι να ξαναγίνουν τέτοιες στιγμές. Και να είναι καλά τα παιδιά που μας χαρίσανε αυτές τις στιγμές. Θεωρείτε ότι το μυστικό της επιτυχίας της εθνικής μας ήταν η τέχνη, η τύχη περισσότερο? Ήταν ομάδα. Αυτό τα λέω όλα. Ήταν ομάδα. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα και παίζει ρόλο να είσαι ομάδα, να υπάρχει χημεία μεταξύ των παιχτών και υπήρχε πάρα πολύ σε αυτή την ομάδα. Αυτό ήταν το μυστικό για μένα. Δεν το γράφουμε αυτό. Απλά δεν σας άκουσα καλά. Είπατε ήσασταν στην Πορτογαλία. Σε ποιο παιχνίδι? Με τη Γαλλία. Στο παιχνίδι με τη Γαλλία, λοιπόν, θα θέλατε να μας πείτε, να μοιραστείτε την εμπειρία σας, πώς ήταν εκεί το κλίμα? Είναι κάτι το φανταστικό σε αυτά τα παιχνίδια. Ζεις στιγμές ονειρεμένες. Είναι ό,τι να πω, δεν περιγράφεται αυτό το συνέστημα σε τέτοιες και ειδικά σε επιτυχίες δεν περιγράφεται αυτό το συνέστημα. Θα θέλαμε να μας πείτε πώς θυμάστε εκείνη τη μέρα που πήραμε το τρόπαιο. Αυτή τη μέρα τη θυμόμαστε, ήταν μια πάρα πολύ ωραία μέρα. Ήταν πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα. Ήταν ευχάριστη. Εσείς πώς το πανηγυρίσατε? Αν και πότε ήταν τώρα, είπαμε, είναι αρκετός ο καιρός που... Ήταν 15 χρόνια πριν, 15 σαν χρόνια σήμερα. Πριν. Είχατε βγει στους δρόμους, είχατε μείνει σπίτι, το πανηγυρίσατε... Στο σπίτι, πανηγυρίσαμε στο σπίτι. Το μυστικό της επιτυχίας της ομάδας ήταν περισσότερο τύχη, τέχνη? Τύχη. Αυτό γίνεται κάθε 500 χρόνια. Δεν μπορείτε να ξαναγίνει. Αλλά με την αλήθεια τώρα, έτσι, είχαν καλύτερη ομάδα. Ναι. Απλά ήμασταν τυχεροί. Στο ποδόσφαιρο είναι και τύχη. Ήταν καλό για την Ελλάδα. Καλό. Ακούστηκε το ελληνικό ποδόσφαιρο στον ελληνικό χώρο. Ήταν κάτι καλό. Στο μέλλον ίσως πιστεύετε θα ξαναγίνει κάτι παρόμοιο? Μετά από αρκετά χρόνια, πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Τα πιο ωραία πράγματα θυμάμαι, το έζησα μέχρι το τέλος. Πώς είχατε πανηγυρίσει εδώ στην Καλαμάτα? Ορίστε. Δεν ήμουν στην Καλαμάτα, ήμουν στην Αθήνα τότε. Και το πανηγύρισα με τους φίλους μου πάρα πολύ ωραία. Ποιο ήταν το μυστικό της επιτυχίας της ομάδας και κέρδιζε όλα τα παιχνίδια? Ξεκούραστη. Αυτό είναι, πιστεύω. Οι άλλοι είχαν πρωταθλήματα, εμείς είχαμε σταματήσει πιο νωρίς. Όλη η Ελλάδα τότε σηκώθηκε στον αέρα. Τι άλλο να πούμε τώρα. Το θυμόμαστε με νοσταλγία και είδαμε ότι θα παίξουν, λέει, στην Αθήνα. Σήμερα παίζουν. Είναι πάρα πολύ καλό να κρατάμε αυτές τις. Πάλι πάρα πολύ καλό. Θα ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο στο μέλλον? Πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο, γιατί δυστυχώς το ποδόσφαιρο το έγινε επαγγελματικό. Έχει πέσει πολύ διαπλοκή μέσα.
πέσανε διάφοροι μεγαλοκαρχαρίες, μπορώ να πούμε, οι οποίοι έρχονται για άλλες δουλειές και κάνουν άλλες δουλειές. Αποτέλεσμα δεν πρόκειται να πάει μπροστά το ποδοσφαίρο μας. Δεν γίνονται πάλι θαύματα. Δεν πρόκειται να ξαναγίνει.